εντάξει. Να απαντάμε κατευθείαν. Κατευθείαν. Οκτώβρης, για να εγκριθεί ο καινούργιος προϋπολογισμός, έπρεπε ο προϋπολογισμός να έχει εγκριθεί το σχέδιο 31 Αυγούστου, να φύγει. 15 Νοεμβρίου πρέπει να ψηφίσουμε τον προϋπολογισμό. Μην πει ο Δήμαρχος πάλι ότι δεν ψηφίζει τον προϋπολογισμό, πρέπει να ετοιμαστεί νωρίς. Και ο απολογισμός και ο ισολογισμός, οι άλλοι δήμοι που ψηφίσανε, πρέπει να έρθει έγκαιρα, το επισημένο. Δεν θέλω απάντηση. Δεν θέλω απάντηση, δεν χρειάζεται. Σήμερα το μεσημέρι είχαμε μια σύσκεψη οικονομικοί παράγοντες του Δήμου με τον συνεργάτη, τον κύριο Μάρα. Γι' αυτό ακριβώς το θέμα συζητήσαμε και προχωράει. Ναι, επισημαίνω ότι έπρεπε να είχαμε κινηθεί πιο γρήγορα, ότι αυτό δημιουργεί δυσλειτουργίες και θα δημιουργήσει αν δεν ψηφιστούν αυτά έγκαιρα. Το δεύτερο είναι ότι θέλω να βάλω δύο θέματα να συζητηθούν. Γίνεται διαβούλευση, ήταν ο Δήμαρχος στη διαβούλευση για τα νερά. Γίνεται πρώτη αναθεώρηση τώρα. Θέματα για τα έκτακτα. Είναι έκτακτο γιατί μέχρι το 31 Οκτωβρίου θα το στείλω γραπτό, κύριε Πρόεδρε. Μετά θα αναγκάσουμε τα έκτακτα και τα βάζουμε στα έκτακτα. Αυτό είναι το θέμα, να το βάλουμε στα έκτακτα. Τρίτον, κύριε Δήμαρχε, διαβάσαμε προχτές, δεν είχαμε γνώση εμείς, ότι έχετε καταργήσει, λέει, τους ληξιάρχους των δημοτικών ενωτήτων Καβουνίων και Λιβαδέρου με μια ανάρτηση. Τι ακριβώς συμβαίνει? Κατευθείαν που είπες, και μετά κάνω την ερώτηση. Να ενημερωθούμε και εμείς. Ο ληξιάρχος του Λιβαδέρου, πού εργάζεται αυτό τον καιρό, εδώ και 1,5 χρόνο, πού εδρεύει? Εδρεύει εδώ στο Δήμο. Δεν υπάρχει ευχέρεια να υπάρχουν δυο ληξίαρχοι σε μια έδρα Δήμου. Έτσι, αν επανέλθει στο Λιβαδερό πάλι που θέλουμε και εμείς, γιατί το πρόβλημα στο Λιβαδερό δεν είναι ο ληξίαρχος με 5 περιστατικά, το θέμα είναι υπάρχει ένας άνθρωπος που να εξυπηρετεί τους πολίτες. Και το θέμα είναι, αν ο ίδιος θέλει να επανέλθει, θα αναλάβει και τα υπόλοιπα και τα ληξιαρχεία. Αν δεν θέλει, θα πρέπει να βρούμε, να πάρει απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο, να κάνουμε μια ανάθεση, να βρούμε ένα άτομο να μπορέσει να καλύψει την περιοχή. Κύριε Πρόεδρε, κάντε λίγο ησυχία, έχω δώσει το λόγο, μόλις ολοκληρώσει, οποιοςδήποτε θέλει να δώσει το λόγο. Τον Καβουνίων γιατί καταργήθηκε? Ας πούμε ότι υπάρχει τέτοια περίπτωση. Δεν τελείωσα, θέλω δευτερολογία. Στην ερώτηση του Καβουνίου γιατί καταργήθηκε. Το Λιβαδέρο, ας πούμε, υπάρχει και η δημορφή που δεν τις σφάζουμε, δεν τις έχουμε και δεν την υιοθετώ, διότι εσείς και ο Δήμαρχος λύσετε το διοικητικό θέμα. Δεν καταργούμε θέση, δεν πονάει κεφάλι, κόβουμε κεφάλι. Πονάει κεφάλι, το γιατρέφουμε. Αυτά αλλού όχι εδώ, έτσι. Τον Καβουνίου λέω γιατί έτσι καταργήθηκε. Γιατί υπάρχει και ΚΕΠ και μπορεί να λυθεί το πρόβλημα μέσω ηλεκτρονικά. Έτσι. Κύριε Πρόεδρε, ζητώ να κάνω μια μικρή δευτερολογία, τοποθέτηση, να του πω τον Δήμαρχο και να βάλω και την πρότασή μου μετά. Κύριε Δήμαρχε, αυτή σας η ενέργεια είναι απαράδεκτη κατά την άποψή μου και αποτελεί μεγάλη προσβολή για τους κατοίκους πολίτες των δύο δημοτικών ενωτήτων, Καβουνίου και Λιβαδερού. Η θεσμοθέτηση της θέσης των ληξιάρχων έγινε στα πλαίσια του οργανογράμματος του Οργανισμού Ιστορικών Υπηρεσιών, έτσι λέγεται, που εμείς είχαμε υπονείσει το 2011 και 2012 και εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Σερβίων. Συνεχίστε, κύριε Κωνσταντίνο, κάνε λίγο σιγά. Από το Δημοτικό Συμβούλιο Σερβίων, η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε από την Αποκεντρωμένη και ακολούθως εκδόθηκε ΦΕΚ, το οποίο περιλαμβάνει αποκεντρωμένες υπηρεσίες σε όλους τους πρώην Δήμους, σε όλες τις δημοτικές ενότητες. Οι αποκεντρωμένες αυτές τις υπηρεσίες είναι το ΚΕΡΤ, είναι το ληξιαρχείο, είναι το δημοτολόγιο, είναι η συντήρηση αγροτικής ουτοπίας, είναι. Όταν εμείς αποφασίσαμε ομόφωνα στο Δημοτικό Συμβούλιο να κρατήσουμε τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες, το κάναμε, γιατί θέλαμε οι πολίτες να εξυπηρετούνται στον τόπο διαμονής και να μην ταλαιπωρούνται με την μετακίνησή τους για κάθε θέμα στην έδρα του Δήμου. Η διαδικασία λοιπόν κατάρτισης και έγκριση του οργανογράμματος είναι συγκεκριμένη. Εσείς με ένα έγγραφο. Κάντε λίγο ησυχία. Με ένα έγγραφο τον Ιούλιο ζητήσατε από τον Υπουργό να εκδώσει ΦΕΤ κατάργηση με το επιχείρημα το
επίπλαστο επιχείρημα ότι είναι λίγες οι πράξεις, λέει, του ληξιάρχου. Δεν χρειάζεται να επιχειρηματολογήσω γιατί τώρα θα πρέπει να μείνει ο ληξιάρχος στο Λιβαδερό και στα Καγκούνια. Οι περιοχές γυράσκουν και δυστυχώς ο κόσμος πεθαίνει. Και είναι κρίμα να εγκαλείς τον άλλο και να τον υποχρεώνεις να κατέβει σε νέα για να πάρει μια ληξιακή πράξη θανάτου. Δηλαδή είναι έγκλημα αυτό το πράγμα. Γι' αυτό είπα είναι η προσβολή. Ολοκληρώστε κύριε Κωνσταντίνος, έτσι. Ζητώ από τον Δήμαρχο. Οι εμπνευστές, ξέρω ότι ο Δήμαρχος δεν είναι μόνος του. Τον έβαλα και υπέγραψη και ο Δήμαρχος δεν το είδε. Οι εμπνευστές, αλλά και αυτοί που υλοποίησαν. Πρόεδρε, θα μου επιτρέψετε να τελειώσω. Πρόσεξε τις εκφράσεις. Έτσι. Πολιτική κρίση σας κάνω, κύριε Δήμαρχε. Έχω δικαίωμα να σας κάνω πολιτική κρίση. Εσείς πέστε ό,τι θέλετε. Λοιπόν, κάντε λίγο ησυχία, μην διακόπτετε. Λοιπόν, αυτοί που εμπνεύστηκαν και υλοποίησαν αυτή την επέσχυλη πράξη, να τη διορθώσουν αμέσως. Εγώ ζητώ σήμερα από το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει απόφαση ομόφωνα κιόλας αν μπορούμε που να ανατρέπει την απόφαση αυτή του Δημάρχου και να ψηφίσουμε σήμερα ότι η ληξίαρχη και όλες οι αποκεντρωμένες υπηρεσίες παραμένουν στις έδρες των πρώην Δήμων ή τοπικών κοινωνιτήτων, δηλαδή παραμένουν στο Βελβεντό, στο Τετρανόβατο και στο Λιβαδερό, όσοι είχαν για να εξυπηρετούνται οι πολίτες των τόπων διαμονής. Κάνω συγκεκριμένη πρόταση στο από το Δημοτικό Συμβούλιο να μπει στα έκτακτα θέματα και να λάβουμε αντίστοιχη απόφαση. Λοιπόν, κύριε Κωνσταντόπουλε, να κάνω μια πρόταση εγώ. Ναι. Να το βάλουμε στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο θα γίνει πολύ σύντομα, γιατί για αυτή την περίπτωση και εμείς έχουμε τις ενστάσεις μας, γιατί δεν συμμετείχαμε και πιστεύω ότι και ο. Χαίρομαι, κύριε Πρόεδρε. Δεν πιστεύω, κύριε Αντιδήμαρχε του Καβουνίου, να έχετε συμφωνήσει σε κάτι τέτοιο. Δεν γνώριζες. Ωραία. Συμφωνώ. Θέλω να το βάλω, σαν τακτικό θέμα στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Κύριε Δημοτικέ, να μην το συζητήσουμε τώρα. Ότι είναι επίγον. Κύριε Πρόεδρε, έχει δίκιο. Είναι επίγον το θέμα. Κύριε Πρόεδρε. Για να ενημερωθούμε για την υπηρεσία διαδικασία. Επανέλθετε στο Λιβαδερό, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Κύριε Πρόεδρε, είναι επίγον το θέμα. Αλλά δεν μπορεί τώρα στην έδρα να υπάρχουν δυο ληξιάρχοι που απαγορεύεται. Τότε δεν τα λεπορείται ο Δημότης Αμαρτία το Λιβαδερό εδώ που έχετε. Ένας υπάρχει. Έτσι. Ωραία. Λύστε το πρόβλημα του διοικητικού. Λύστε το θέμα γιατί το έχω βάλει ως τακτικό θέμα στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Θα το φωτιστούμε όλοι και θα το δεν ξέρω αν πρέπει να επιμείνω. Έχετε κάτι άλλο να. Ναι, δεν ξέρω αν πρέπει να επιμείνω, αλλά για λόγους, επειδή υπάρχει κόσμος. Για να παίρνουμε στις συμβουλές και καθυστερούμε, δεσμευτείτε ότι μέχρι τις 20 του μηνός θα κάνετε το Δημοτικό Συμβούλιο. Δεσμεύτηκα, το έχω σαν το θέμα. Θα ανεβεί ο μήκος στο Λιβαδερό και αύριο του δίνουμε... Και πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, τα δικά σας προβλήματα δεν τα βγάζει στον κόσμο. Δεν τα βγάζει στον κόσμο, τις δικές σας διοικητικές αδυναμίες. Κύριε Κωνσταντόπουλε, ολοκληρώστε για να πάρει κι άλλο λόγο. Ναι, και ένα θέμα που είναι να βάλουμε στα έκτακτα, είναι το... Θα το βάλουμε μετά, όταν ανακοινώσουμε και τα έκτακτα θέματα. Κύριε Πρόεδρε, ναι, και τις καταρρίστες, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, θα μιλήσει πρώτα ο κύριος Λιάκος Πολυδεύτης για το ίδιο θέμα. Κύριε Πρόεδρε, ναι. Και για τις καταρρίστες, κάποια στιγμή πρέπει να δει η Δημοτική Αρχή τι θα κάνει. Κανένα χωριό δεν έχει καταρρίστες. Μπαίνει ο χειμώνας, δεν θα ανάβουν τις όπες για το ιατρία, είναι σοβαρό το πρόβλημα. Δηλαδή πρέπει να δεσμευτεί να μας απαντήσει ο Δήμαρχος ή ο αρμόδιος αντιδήμαρχος. Στο μικρόφωνο, ό,τι πείτε στο μικρόφωνο. Πρέπει να γίνει αυτό, δεν μπορεί να συνεχιστεί έτσι. Καταργήσουμε τα χωριά δηλαδή. Κάθε χωριό πηγαίνει. Ποιος ζήτησε και δεν είχε. Κύριε Δήμαρχε, ναι. Έχει όχι, το τριγωνικό καθαρίστρια. Πώς. Έχει το τριγωνικό καθαρίστρια. Όχι, μόνο το πολύραχο έχει καθαρίστρια. Μόνο μη δεν έχει, αλλά πηγαίνουν από εδώ. Από εδώ πάνε. Ναι. Εγώ σας λέω ότι οι πρόεδροι λένε ότι δεν πάνε. Ποιος μας λέει τώρα, εσείς μας λέτε και οι πρόεδροι λένε κάτι άλλο. Είναι τώρα οι πρόεδροι να λένε ψέματα. Έχεις λεπτά καταρρίστρια. Σύμβαση έχεις καταρρίστρια. Στην Ελλάδα όχι. Και το οικονομικό δεν έχει και πολύραγο δεν έχει και προσήλιο δεν έχει και αυλές δεν έχει και βούλες δεν έχει. Σε αυτά λέω εγώ. Και μεταξά δεν έχει. Λιβαδερό παρεμπιπτόντος έχει. Θα πείστε τον κύριο Δήμαρχο να απαντήσετε. Λοιπόν, απαντήστε μας. Ναι, κάθε εβδομάδα πηγαίνει. Μια μέρα την εβδομάδα. Επειδή είναι κοντά οι αυλές, τους θέλετε εσείς. Τα χωριά που μπορούμε να πάμε πηγαίνουν. Όχι, σας παρακαλώ κύριε Δήμαρχε. Θα πάρετε καθαρίστες. Αν δεν θα το ανεβάσουμε το θέμα, σας παρακαλώ πολύ, θα το ανεβάσουμε πολύ. Είναι θέμα επιβίωσης των κοινοτήτων. Πάτε παραπάνω να δείτε τι γίνεται. Έχει δίκιο μερικές φορές ο κύριος Δησερής που τον παρεξηγούμε κιόλας.
Πάτε παραπάνω, δείτε τι γίνεται. Λοιπόν, μην κάνετε διάλογο τώρα για αυτό το θέμα. Κάνατε εντύπωση να το κλείνουμε, έτσι. Το λόγο έχει ο κύριος Πολυδέλφης Λιάτος. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Σχετικά με τους ληξιάρχους στα Καμβούνια και στο Λιβαδερό, θέλω να πω και εγώ δύο κουβέντες. Το χαρτί που έφυγε από εδώ και έφυγε, εγώ δεν ξέρω αν έφυγε με την εσκεμμένα ή όχι, πάντως έφυγε λέγοντας δύο λόγους, απαράδεκτους. Ο ένας ο λόγος λέει είναι ότι δίκαιονται πολλές πράξεις και ο δεύτερος είναι ότι είναι κοντά τα Καμβούνια και το Λιβαδερό. Τώρα, αν εσείς λέτε Ελάτη, Τρανόβαλτο, Λιβαδερό, Φρούριο, που είναι αποστάσεις των 50 χιλιόμετρων, είναι κοντά και με γερασμένο πληθυσμό, δεν ξέρω ποιος είναι αυτός που συνέταξε αυτό το χαρτί και στάλθηκε γιατί βγήκε ΦΕΧ. Γιατί όταν στέλνουμε εμείς από εδώ χαρτί που να ζητούμε την κατάργηση, τι θα κάνει το υπόγειο, θα τα καταργήσει. Ζητάμε άμεσα, αν όχι σήμερα, στο επόμενο να συζητήσουμε και να ανατραπεί αυτή η απόφαση. Είναι απαράδεκτο αυτό που έγινε. Και δεν εξυπηρετούνται όλες οι υποθέσεις από το ΚΕΠ, του ληξιάρχου, δεν είναι το ΚΕΠ, σόλα, είναι διαφορετικό. Το ΚΕΠ δεν μπορεί να εξυπηρετήσει ληξιαρχικές πράξεις. Δεν μπορεί να εξυπηρετήσει το ΚΕΠ. Απαγορεύεται από τον νόμο. Συνεχίστε, κύριε Ιδακό. Έχει κάτι άλλο. Λοιπόν, αυτό ήθελα να πω. Ευχαριστούμε τον κύριο Λιάκο.